Πριν ξεκινήσουμε, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για κάτι που πιστεύουμε πως θα σας φανεί πολύ ενδιαφέρον. Βγάζουμε τη δική μας εφαρμογή για κινητά Android και σύντομα για iOS, το οποίο μπορείτε να βρείτε εντελώς δωρεάν στο App Store ή απλά ακολουθώντας το link στην περιγραφή. Δεν έχει microtransaction ούτε τίποτα παρόμοιο. Το concept είναι πάρα πολύ απλό. Επρόκειτο για ένα παιχνίδι ερωτήσεων. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε 8 κατηγορίες. Αυτές για ταινίες, video games, λογοτεχνία, άνιμε, σειρές, μυθικά πλάσματα, παραφυσικό και φυσικά την special κατηγορία Gloomy Gentleman, όπου μπορείτε να δείτε πόσο καλά μας ξέρετε. Όλες οι ερωτήσεις, όπως καταλαβαίνετε, έχουν ως κεντρικό θέμα το μακάβριο και το ανατριχιαστικό, όπως τα βίντεό μας, πριν το YouTube μας δείξει ότι πρέπει να ερεμίζουμε τα βίντεό μας. Οπότε, όσοι θέλετε, ακολουθήστε το link στην περιγραφή για να δοκιμάσετε εντελώς δωρεάν τη νέα μας εφαρμογή. Επίσης, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Φάνη Κουρτικάκη για τη βοήθειά του και ουσιαστικά τον εγκέφαλο αυτής της εφαρμογής. Σύντομα θα βγάλουμε και ένα πιο αναλυτικό βίντεο γι' αυτό, όπου θα εξηγήσουμε περισσότερα πράγματα. Ήταν τη νύχτα της 8ης Φεβρουαρίου του 1855 που η σφοδρή χιονόπτωση κάλυψε τις νότιες βρετανικές κομιτείες Devon και Dorset. Ο κακός καιρός θα συνεχιζόταν για μέρες και μόλις ξυπνούσαν οι κάτοικοι της πόλης, κυρίως στις αγροτικές περιοχές, θα ανακάλυπταν κάτι που θα τους τρομοκρατούσε. Πάνω στο χιόνι θα έβρισκαν αποτυπώματα σχιστών οπλών σε έως και 30 τοποθεσίες σε όλη την περιοχή. Αν και μπορεί να μην πιστεύετε ότι κάτι ασυνήθιστο συνέβη, με τις κατσίκες να είναι ένα κοινό ζώο στην Ήπεθρο, αυτά τα ίχνη είχαν μήκος έως και 4 ίντσες ή 10 εκατοστά, και το πλάσμα, ό,τι κι αν ήταν, φαίνονταν να έχει περπατήσει στα δύο πόδια. Τα αχνάρια του διαβόλου κάλυψαν μια απόσταση μεταξύ 40 και 100 μιλίων και απήχαν μεταξύ 8 και 16 ίντσων μεταξύ τους. Ενώ μερικά περιγράφονταν ως 10 εκατοστά σε μήκος, τα περισσότερα ήταν στην πραγματικότητα μόνο 3 εκατοστά ή 5. Οι αναφορές του φαινομένου προέρχονταν από όλο τον Devon, με επίκεντρο τις εκβολές του Έξε, στα ανατολικά και νότια της περιοχής. Ωστόσο υπήρχαν αναφορές για τέτοια σατανικά ίχνη μέχρι τον Dorset, την επόμενη κομιτεία στα ανατολικά. Τα χνάρια ακολουθούσαν μια ευθεία πορεία χωρίς κανένα αντικείμενο φαινομενικά να σταματάει την πορεία του πλάσματος που ήταν υπεύθυνο για αυτά, καθώς κινούνταν πάνω από θυμονιές, σπίτια, ακόμη και ποτάμια. Τα ίχνη εμφανίστηκαν ακόμη και σε στέγες και σύμφωνα με ορισμένες μαρτυρίες κατευθύνονταν προς την εξοχική κατοικία του Άρχοντα του Έξετερ. Την εποχή εκείνη ήταν ο Brownlow Cecil, τέταρτος Μαρκίσιος του Έξετερ. Οι Times περιέγραψαν τα χνάρια ως εξής. Μοιάζει περισσότερο με δίποδο παρά τετράποδο, και τα βήματα ήταν γενικά σε απόσταση 20 εκατοστών το ένα μπροστά από το άλλο. Οι εντυπώσεις των ποδιών έμοιαζαν πολύ με αυτές του πέταλου ενός γαϊδάρου και είχαν διάμετρο από 3 έως 5 εκατοστά. Η εμφάνιση των χναριών ήταν φαινομενικά ένα μεμονωμένο γεγονός, χωρίς να εμφανιστεί τίποτα νέο τις επόμενες νύχτες. Οδήγησαν σε ένα αίσθημα ανησυχίας στην περιοχή, κυρίως όταν κάποια μέλη της τοπικής εκκλησίας αποφάσισαν να τα ανακηρύξουν ως έργο του διαβόλου και πως ήταν μια προειδοποίηση για τους ντόπιους για να σταματήσουν να μαρτάνουν. Η εμφάνιση των σατανικών χαναριών στον Devon δεν είναι η μόνη αναφορά ενός τέτοιου φαινομένου, με παρόμοια περίπτωση να σημειώνεται 15 χρόνια πριν στη Σκωτία. Όπως και στον Devon, τα ίχνη εμφανίστηκαν στο χιόνι και αναφέρθηκε ότι κάλυψαν μια μεγάλη απόσταση. Ο τύπος ωστόσο πίστευε ότι ήταν ένα άγνωστο ζώο και όχι έργο του Σατανά. Υπήρξαν περαιτέρω αναφορές για τέτοια ίχνη στο Μόναχο και στο Dresden Frauenkirche και τα δύο στη Γερμανία. Υπήρξε ακόμα μια αναφορά στα νησιά Kerguelen, στο νότιο Ινδικό ωκεανό και ένα άλλο στο Βέλγιο το 1945 στο κάστρο του Μορβό. Μια άλλη περίπτωση σημειώθηκε το 1855 στην Πολωνία και σύγχρονες εμφανίσεις τέτοιων πατημασιών έχουν επίσης αναφερθεί στο Devon και τη Σκωτία, πιθανότητα από Φαρσέρ που βασίζονται στους τρίλους της υπόθεσης με τα ίχνη του διαβόλου. Εμφανιζόμενα το 2009, τα νέα ίχνη του Devon ήταν αρκετά διαφορετικά από αυτά του μύθου. Εμφανίστηκαν σε ένα πίσω κήπο και φαίνονταν διαφορετικά από εκείνα του μύθου. Επιστήμονες από το κέντρο ζωολογίας Φορτέν τα επιθεώρησαν. Χιλιάδες άνθρωποι σε όλο τον κόσμο πιστεύουν στο παραφυσικό, αλλά μέχρι στιγμής κάθε πράγμα που έχουμε εξετάσει έχει αποδειχθεί ότι έχει μια φυσική εξήγηση. Είμαι σίγουρος ότι θα κάνουν και αυτά. Πιστεύω ότι ο διάβολος έρχεται από τους λάκκους της κόλασης για να περιπλανηθεί στους κήπους του βόρειου Devon. Φυσικά και όχι, είπε ο Jonathan Downs του κέντρου Φορτέν Zoology. Οι εξηγήσεις για το αρχικό γεγονός του 1855 είναι ποικίλες και καμία δεν ικανοποιεί πλήρως. Ο συγγραφέας Geoffrey Household, για παράδειγμα, προτείνει ότι ένα μπαλόνι μπορεί να ήταν υπεύθυνο και πως το πειραματικό σκάφος κατά λάθος έχασε τον έλεγχο από τα γυροβόλια του στο κοντινό ναυπηγείο Devonport. Ο Household ισχυρίζεται ότι τα σχοινιά πρόσδεσης του μπαλονιού είχαν δεσμά στο άκρο που προσέκουναν στο έδαφος, ενώ η υπόθεση διακόπηκε από το στρατό όταν έγινε φανερό ότι είχε γίνει ζημιά σε ιδιοκτησία σε τεράστια απόσταση. Άλλοι ωστόσο υποστηρίζουν ότι υπεύθυνο ήταν κάποιο άγριο ζώο, με το περιστατικό να κεντρίζει το ενδιαφέρον των κυνηγών. Καθώς η νύχτα της 8ης Φεβρουαρίου και το πρωί της 9ης Φεβρουαρίου ήταν αφύσικα κρύα, πολλά ζώα ήταν πιθανό να αναζητούσαν τροφή. Τα ρακούν, οι αρουραίοι, οι κίκνοι και οι νυδρίδες έχουν προταθεί ως ένοχοι.
Γράφοντας μόλις ένα μήνα μετά το περιστατικό, ο Άγγλος βιολόγος και παλαιοντολόγος Sir Richard Owen είπε ότι η υπεύθυνη ήταν η ασβή. Ο Owen είπε ότι ο ασβός είναι σχεδόν το μόνο πλατύποδο τετράποδο στη Βρετανία, με το αποτύπωμά του να είναι πολύ πιο εκτενές από ό,τι περιμένουν οι περισσότεροι άνθρωποι. Ένας αξιότιμος φίλος ζωολόγος μου υπέβαλε ένα προσεκτικά εκτελεσμένο σχέδιο ενός από τα χνάρια που έμεινε στο χιόνι στο Λούσκομπ, στο νότιο Ντέβον, στις 8 ή περίπου στις 8 του περασμένου μήνα. Ήταν από το πίσω πόδι ενός ασβού, είπε ο Sir Richard Owen. Ο βιολόγος τα επισήμανε ότι ο ασβός κοιμάται πολύ το χειμώνα. Δεν πέφτει σε χειμερή ανάρκη και, όντας νυχτερινός κυνηγός, βγαίνει περιστασιακά το χειμώνα όταν αντιμετωπίζει κρύο και πείνα. Θα έκαζε ότι περισσότερα από ένα τέτοια πλάσματα θα ήταν έξω για να αναζητήσουν τροφή. Άλλοι προτίμησαν την ιδέα ότι επρόκειτο για ποντίκια, με τον ιστορικό Mike Dash να επισημαίνει ότι τα τροκτικά που πηδούν αφήνουν μια στάμπα που μοιάζει με μια σχιστή οπλή μέσω της τοποθέτησης των άκρων τους όταν κάνουν ένα άλμα. Η θεωρία δεν ήταν νέα, με το The Illustrated London News να προτείνει το ίδιο τον Μάρτιο του 1855. Η πιο ενδιαφέρουσα θεωρία, ωστόσο, ήταν ο ισχυρισμός ότι τα καγκουρό μπορεί να ήταν υπεύθυνοι. Γράφοντας την ίδια δημοσίευση, ο ενδεσιμότατος G.M. Musgrave υποστήριξε ότι είχε λάβει μια αναφορά ότι καγκουρό είχαν δραπετεύσει από έναν ιδιωτικό ζωολογικό κήπο στην περιοχή και πρέπει όντως να ήταν υπεύθυνοι. Δεν υπήρξε συνέχεια σε αυτόν τον ισχυρισμό και ο Musgrave θα έλεγε αργότερα ότι το είχε φτιάξει σε μια προσπάθεια να αμβλύνει τους φόβους των ενοριών ότι τα ίχνη ήταν όντως έργο του Σατανά. Βρήκα μια πολύ κατάλληλη ευκαιρία να αναφέρω το όνομα του καγκουρό ως υπαινιγμό στην τότε τρέχουσα αναφορά. Σίγουρα δεν πίστευα σε αυτήν την εκδοχή του μυστηρίου, αλλά η κατάσταση της κοινής γνώμης των χωρικών που φοβούνταν να βγουν έξω μετά τη δύση του ήλιου με την πεποίθηση ότι αυτό ήταν έργο του διαβόλου, το έκανε πολύ επιθυμητό να γίνει μια στροφή να δοθούν σε μια τόσο ταπεινωμένη και κακή ιδέα και ήμουν ευγνώμος που ένα καγκουρό χρησιμοποιήθηκε για να διασκορπίσει ιδέες τόσο υποτιμητικές, ανέφερε ο ενδεσιμότατος G.M. Musgrave τον Μάρτιο του 1855. Την ίδια χρονιά στον Ντέβον και στον Ντόρσετ υπάρχει πιθανότητα αυτές οι ιστορίες να ήταν απλώς δυσιδαιμονίες και έργο πυρετωμένης φαντασίας. Ένας μαζικός πανικός που ακολούθησε. Ωστόσο, η θεάσιση των χναριών δεν περιορίζεται σε αγροτικές περιοχές, με τα σημάδια να εμφανίζονται σε αστικά περιβάλλοντα όπως το Έξετερ και το Τόρκεϊ. Παρ' όλα αυτά, φαίνεται πιθανό ότι το περιστατικό δεν έχει καμία αληθινή προέλευση, με την πλειονότητα των αποτυπωμάτων να είναι ίχνη ζώων και οι μάρτυρες να υπερβάλλουν στην ακριβή κλίμακα των φαινομένων. Σε τελική ανάλυση, αν εκτείνονταν 100 μίλια, είναι απίθανο κάποιος να ήταν σε θέση να επαληθεύσει το γεγονός πριν λιώσει το χιόνι, δεδομένων των περιορισμών στη μεταφορά και το ποικίλο έδαφος που θα χρειαζόταν διέλευση. Μόλις διαδοθεί η είδηση της επίσκεψης, οι Βαρσέρ μπορεί να είχαν εμπλακεί, προσθέτοντας τα δικά τους κομμάτια και ιστορίες για το διάβολο που περπατά στο εξωτερικό. Ενώ η θρύλη του διαβόλου μπορεί να ήταν πιστευτή από κάποιους σε τοπικό επίπεδο, οι ισχυρισμοί δεν λύθηκαν ποτέ στα σοβαρά από τους περισσότερους ανθρώπους. Το πραγματικό μυστήριο ήταν πώς είχαν γίνει τα χνάρια. Ενώ τα ποντίκια, οι ασβοί και ακόμη και τα καγκουρό μπορεί να αποτελούν μια πρόταση, φαίνεται απίθανο να είναι μια μοναδική εξήγηση και, επομένως, το μυστήριο των χναριών του διαβόλου παραμένει άλυτο.